Ο Δημήτρη Μελισανίδη μίλησε για όλου και για όλα. Οι κυτρινόμαυροι έχουν κάνει εδώ και μήνε προεργασία για όλε τι θέσει. Ο Παναγιώτη Κονέ και οι συνεργάτε του έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά την τελευταία διετία. Σε αντίθεση πάντω με την περσινή περίοδο, η Ένωση είχε ανάγκη να κάνει πολλέ μεταγραφέ. Φέτο δεν έχει τέτοια ανάγκη. Το γεγονό ότι η προετοιμασία αρχίζει σε ένα μήνα και η πρώτη επίσημη υποχρέωση τη ομάδα είναι τον Αύγουστο προσφέρει στου δαμπλούχου την άνεση και το χρόνο να επιλέξουν προσεκτικά του στόχου. Συν τη άλλη, η προοπτική συμμετοχή τη ομάδα ε, στους στου ομίλου τη Champions League, αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο να παίξει ομίλου Europa e Conference, λειτουργεί ω πόλο έλξη για πολλού ποδοσφαιριστέ. Ο Τίγρη είπε ότι δεν θα απολυθεί ο Γκαρσία, είπε ότι θα γίνουν τα δέοντα για να μείνει ο Πινέδα, ενώ μίλησε για το προπονητικό κέντρο τη ΑΕΚ, αναφέρθηκε σε ένα έργο που θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, θα έχει 100 στρέμματα θα έχει δύο νέα γήπεδα, φτάνοντα έτσι τα έξι ποδοσφαίρου, γήπεδα τέννη, πισίνα και ένα πεντάστερο ξενοδοχείο για να πηγαίνει εκεί η ομάδα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και μάλιστα είπε ότι θα είναι άνοιχτο και για το κοινό. Μίλησε όμω και για άλλα. Μίλησε για τη Διευθυνσία, μίλησε για τον Αβγενάκη, αλλά μίλησε και για προέδρου άλλων ομάδων, παρομοιάζοντα του ω Muppet Show.